Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά σε όλους. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ράλι ανακούφισης κατέγραψε το χρηματιστήριο Αθηνών το έτος που πέρασε με το Γενικό Δίκτυο την ανισχύεται κατά 24,7% εν μέσω υποχώρησης των ανησυχιών για την πορεία του ελληνικού προγράμματος. Υγεία, μέταλλα, ενέργεια και κατασκευές κατέγραψαν λαμπρές επιδόσεις στο ταμπλό. Εν μέσω αναζωπήρωσης αβεβαιότητας για τον τραπεζικό κλάδο λόγω κόκκινων δανείων και stress test το 2018, σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με τις συμμετοχές της Eurobank και της Εθνικής να καταγράφουν τα υψηλότερα κέρδη. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις εκτιμάται ότι έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων για την εξόφληση των οφειλών τους. Όσο θα περούν οι μήνες μέσα στο 2018, το νέο περιβάλλον θα γίνεται ακόμη πιο σκληρό. Με την πρόθεση αλλαγών στο κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, όπου προβλέπεται η ενοποίηση του συστήματος ίσπραξης εφορίας με αυτό των ασφαλιστικών ταμείων, τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά αναμένεται να αμβληθούν. Οι επιλογές για τα εκατομμύρια των φορολογουμένων και των ασφαλισμένων δυστυχώς δεν είναι πολλές. Όσοι μπορούν θα πρέπει να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεών τους για να μην βρεθούν αυτομάτως εκτός ρύθμισης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έως την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2018. Η παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών ισχύει και για την παράδοση πινακίδων, ενώ όσοι δεν το πληρώσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα όπως όλοι γνωρίζουμε. Γι' αυτό μην το αμελήσετε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστήρια και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών, κυμαίνεται 819,85 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,16% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.